σημείο. Αλλά δεν τα πολύ μοιράζομαι. Αλλά θα ήθελα να κάνω ένα μακρινό ταξίδι. Τώρα αυτό μου έχει βγει. Πού? Δεν ξέρω, θα ήθελα νομίζω Λατινική Αμερική να πάω κάποια στιγμή. Και θα ήθελα να κάνω και ένα ταξίδι με μηχανή. Νομίζω οι γονείς μου τώρα θα πάρουν. Οδηγείς μηχανή? Όχι, δεν οδηγώ. Α, εννοείς συνεπιβάτης μάλλον. Καλά, δεν θέλω μόλι μακρινό. Έχεις βρει τον καλό σου που να έχει μηχανή? Όχι. Θα βρω κάποιο φίλο, κάποιος θα έχει μηχανή. Γιατί φίλος να είναι σύντροφος. Να έχει μηχανή. Πες μου κάτι, τι είδους αντρών, δηλαδή πώς είναι ο άντρας που σου αρέσει εσένα? Εξωτερικά πες. Δεν ξέρω, δεν έχω. Γιατί ας πούμε όταν είπες, άμα είναι μηχανόπιος, έχουμε τη λογική ας πούμε της μεγάλης μηχανής, του λίγο αυτό με το δάχτυλο που φάνει, το κράνος στο αυτό. Όχι, αυτό με τη μηχανή το λέω επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση. Εγώ δεν οδηγώ. Οδηγώ μόνο αυτοκίνητο και γενικά δηλαδή θα φοβόμουν να οδηγώ εγώ μόνιμα μηχανή, γιατί νομίζω ότι θα κινούμουν αποκλειστικά με αυτή. Αλλά το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ όταν. Δηλαδή έχω ανέβει και στο Εμίλιο και στο Γιάννη, του Στάνκοβλου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση ελευθερίας που σου δίνει για μια βόλτα. Ξέρω ότι να κάνεις ταξίδι μου έχουν πει όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιάνεσαι καταρχήν, πιάνετε μέσα σου. Ναι. Και κάτι άλλο, πιάνετε, αλλά εντάξει. Εντάξει. Γι' αυτό κάνουμε γυμναστική. Κάνεις γυμναστική, ε? Κάνω χορό τώρα, αναγκαστικά, γιατί πρέπει να κάνω και μια συντήρηση στην παράσταση. Η παράσταση είναι αρκετά απαιτητική ως προς αυτά και ωραία. Πρέπει να έχεις... Περιέγραψέ μας τον ιδανικό άντρα για σένα. Δεν υπάρχει, γιατί αν με δεις αργότερα με κάποιον... Εδώ λες ότι υπάρχει το ιδανικό ταξίδι, είναι δηλαδή για μια ο ιδανικός άντρας, δεν υπάρχει. Ξέρεις γιατί μπορώ να σου πω κάτι και να στο ανατρέψω μετά από δύο μήνες. Για τώρα μιλάμε. Για τώρα. Να με ιντριγκάρει πολύ. Δηλαδή? Θέλω να είναι πολύ έξυπνος. Τα κλασικά ξέρεις να έχει χιούμορ και αυτά. Δεν με απασχολεί πάρα πολύ η εξωτερική εμφάνιση. Παρόλο που εντάξει παίζει κάποιο βασικό ρόλο. Και μου αρέσει αυτό, δηλαδή να... Επειδή εγώ είμαι λίγο ανατρεπτική σαν άνθρωπος. Είσαι. Ναι, δεν μπορώ τη ρουτίνα, δεν μπορώ τα στερεότυπα. Είσαι της ρουτίνας. Όχι, βαριέμαι τρελά. Αυτό είναι ένα θέμα μου. Θα ήθελα ο άλλος να μου ξυπνάει το μυαλό. Αυτό με νοιάζει πολύ. Επειδή πέρσι στο νησί... Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ. Το πιο τρελό που έχεις κάνει δηλαδή σε μια σχέση, ποιο είναι που δεν σ' αρέσει η ρουτίνα? Δεν ξέρω αν κάνω τρελά πράγματα, απλά δεν θέλω να ξέρω ότι υπάρχει μία καθημερινότητα, παρόλο που είναι πάρα πολύ ωραία. Πώς το αλλάζεις αυτό όμως, και εσύ, και πώς το απαιτείς από τον άλλο να το αλλάζει? Καταρχάς έτσι κι αλλιώς, εμένα η δική μου δουλειά έχει αυτό το στοιχείο. Είναι λίγο μία τσιγκάνικη δουλειά, δηλαδή πέρυσι ήμουν 13 μήνες κάτω. Τώρα είμαι εδώ όλο το καλοκαίρι, δεν στέριωσα σε ένα μέρος, ήμουν κάθε μέρα σε άλλη πόλη. Μου αρέσει αυτή η αίσθηση περιπέτειας. Δεν λέω ότι θέλω να είμαι κάθε μέρα αλλού. Γενικά είμαι πολύ σταθερή στις σχέσεις μου. Αλλά μ' αρέσει να με ταξιδεύει ο άλλος. Ναι. Τι λέγαμε τώρα. Έλεγα το εξής, ότι πέρσι στο σύριαλ ήσουν άπιστη. Ναι. Πολύ κιόλας. Πολύ. Πολύ άπιστη. Πιο πολύ την είχε αφήσει άντρα. Πιο πολύ την είχε αφήσει άντρα και άντρα. Γενικά στη ζωή σου είσαι πιστή ή είσαι... Μέχρι στιγμής είμαι πιστή. Μέχρι στιγμής. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια γιατί δεν ξέρω ποτέ πώς έρχονται. Δεν έχεις απαντήσει ποτέ κανέναν? Όχι. Προτιμώ να φύγω παρά να το κάνω. Συνήθως εσύ φεύγεις από τις σχέσεις σου μέχρι στιγμής τουλάχιστον ή... Ναι, δεν έχω κάνει και πάρα πολλές. Καλά, ναι. Αλλά... Ναι, εντάξει, μας ακούνε και οι γονείς τώρα. Όχι, αλήθεια. Και μικρή, πολύ. Αλήθεια είναι. Είναι μικρούλα. Έχω δει και τα δύο. Τις περισσότερες σχέσεις έχεις κάνει στο σύριαλ, δηλαδή. Ναι. Έχει ζήσει σχέσεις μέσα από τους ρόλους της, την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι έχω γενικά στους ρόλους μου, έχω υπάρξει με πολλούς περισσότερους παρτενέρ. Συγγνώμη, από τόσο περιμένετε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Τόσο ωραία κοπέλα, τόσο γλυκό κορίτσι. Δεν σε φλερτάρουν πολλοί άντρες. Δηλαδή, είναι δυνατό να μην... Τι, πέφτουν οι άντρες κάτω στα πόδια της? Από ό,τι καταλαβαίνω, η αίσθησή μου είναι ότι δεν έχει έτσι έντονη προσωπική ερωτική ζωή. Ναι, είμαι πολύ... Είσαι πιο πολύ της δουλειάς, του σπιτιού, με τον Άμλετ. Οι άντρες τι κάνουν? Ξέρω. εντάξει, ενδιαφέρον ομολογώ ότι υπάρχει. Βέβαια, το θέμα είναι με αυτή τη δουλειά ότι πολλές φορές μπορεί να το εκφράζουν σε δικούς τους ανθρώπους, όχι σε μένα. Γιατί? Δηλαδή, μπορεί να μου... Δεν σε πλετάρουν, δηλαδή, άντρες. Κάποιοι ναι, κάποιοι όμως δεν έχουν πολύ θάρρος.
Ναι. Ναι, νομίζουν ότι. Και το μαθαίνεις από φίλους. Μου έχει τύχει αυτό σε φιλική παρέα να μου λένε ο Τάδε. Που είναι γνωστός. Που. Τον ξέρεις. Ναι, ή που τον έχω γνωρίσει, τον έχω συναστεί. Ναι. Και μπορεί και να μην τον ξέρω. Αυτό μήπως έχει πει για σένα, αλλά ποτέ εσένα δεν σε έχει πλησιάσει. Ναι. Μήπως εσύ τους διώχνεις με κάποιο τρόπο ή είσαι δεκτικός της άνθρωπος. Δεν αυτό. Δεν ξέρω τι κάνω. Δεν νομίζω ότι τους διώχνω. Να σου πω κάτι. Πριν δεν ρώτησα ότι αν κάνεις αυτό το ταξίδι με τη μηχανή, ναι. Τον Άμλε που θα το βάλεις. Θα πάρετε δικό μπάσκετ καλάθι πίσω για τον Άμλε. Εντάξει, αυτό είναι ένα όνειρό μου. Δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί. Στο όνειρο μέσα είναι ο Άμλε, τι όχι. Θα είναι κι αυτός με έναν τρόπο. Θα βρούμε μια μπαγκαζιέρα. Καλή θέληση. Μαγειρεύει και καλά, αλλά τι ζητάει κάποιο. Ναι, οι φίλοι μου λένε ότι μαγειρεύω καλά. Ναι, αλλά μαγειρεύεις για τον Άμπλετ. Μαγειρεύω για φίλους, έρχονται στο σπίτι. Ναι. Η αδερφή μου τώρα παίρνει αρκετές φορές τα περάκια στη δουλειά. Mm-hmm. Η πολυκατοικία, όταν φτιάχνω κάτι. Η πολυκατοικία τι είναι. Ενώ έχω πολύ καλή σχέση. Μαγειρεύεις για την πολυκατοικία. Εντάξει, πολύ. Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά αν είσαι ένα άτομο μόνος, έτσι, και φτιάξεις ένα ωραίο φαγητό. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου, ναι, αλλά αυτό να το κάνει μια κυρία στα 70 της που μένει μόνη της, όχι εσύ. Όχι, αλλά να σου πω κάτι, αφού θα φτιάξω εγώ για να φάω, γιατί να φτιάξω για ένα άτομο και για να μην πω. Γιατί δεν μας έβρες και εδώ τίποτα σήμερα, ναι. Έφερα κάτι έτοιμο, αλλά όχι δικό μου. Θα σας φέρω δικό μου την επόμενη φορά. Αλήθεια. Τι θες, θα φέρω σπανακόπιτα. Κάνεις καλή σπανακόπιτα. Άνοιξα φίλο. Καλά, μην φανταστείς. Ανοίξει και φίλο. Φέτος το άνοιξα το φίλο. Γιώργο, μία φορά το έκανα. Και σου πέτυχε όμως. Έχει πολλή δουλειά η σπανακόπιτα, δεν το περίμενα έτσι. Σε μένα το λες. Δεν το περίμενα τόσο. Ωραία. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μειονέκτημά σου. Στη σπανακόπιτα. Με άλλες, ας πούμε, συνομήλικές σου σε σχέση με τους άντρες. Τι λάθος κάνεις. Αν υπάρχει κάποιο λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη. Το μειονέκτημα, το λάθος, αυτό που δεν θέλεις να το διορθώσεις. Ξέρεις, δεν ξέρω, ναι. Για παράδειγμα, εγώ δεν εκφράζομαι. Αυτό, δηλαδή, πες ότι... Καλέ Άμλε, τώρα λέμε σοβαρά. Γι' αυτό αντιδρά, όμως, είδες, δεν θέλει να μπει άλλος άνθρωπος. Τρώει τα περιστέρια από τους μάγους. Ναι. Ωραία. Και τα κουνέλια, επίσης. Για πες. Για παράδειγμα, εγώ είμαι ντροπαλή, δηλαδή, πες ότι είμαστε εδώ. Ωραία. Δανείζομαι το παράδειγμα. Ναι. Και μ' αρέσει ο Γιώργος, δεν θα κάνω εγώ την πρώτη κίνηση. Δεν θα πεις ποτέ τίποτα. Ωραία, δεν κάνεις την πρώτη κίνηση. Πολλές γυναίκες δεν κάνουν την πρώτη κίνηση. Και είναι και άκουμψο για μένα να κάνει η γυναίκα την πρώτη κίνηση. Τι κάνει αυτό την πρώτη κίνηση, σου λέει κάτι, εσύ μετά. Άμα της αρέσει, είναι δεκτική. Περίμενε. Εγώ νομίζω ότι δεν κάνει τίποτα. Παθαίνει blackout και. Ανάλογα. Ανάλογα μερικές φορές. Ανάλογα βέβαια και πώς είναι. Είμαι γελή. Ανάλογα. Είσαι ντροπαλή δηλαδή. Είναι μερικές φορές πάντως που δεν θα δώσω το πράσινο φως. Κάνω αυτό το λάθος. Γιατί λάθος παιδί μου, άμα δεν σε αρέσει όλος γιατί να είναι λάθος. Γιατί λέω μέσα μου ναι, αλλά μπορεί να μην μου αρέσει. Ξέρεις, έχω όλοι κάποιες... Α, κάνεις προληπτική λογοκρισία, πριν το γνωρίσεις. Μερικές φορές, όχι πάντα, ανάλογα. Άρα δύσκολα θα ξεκινήσεις κάτι, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Συζητάς για τα προσωπικά σου. Ποιος είναι ο πιο κοντινός σου άνθρωπος, έχεις φίλους, φίλες, οι γονείς, τα αδέρφια. Η γειτόνισσα. Είχες συμπουργατικές φαγητό. Για πες. Όχι, τη χάνει με τη γειτόνισσά μου να κάνω πολύ παρέα. Κατάλαβες γι' αυτό. Πόσο χρόνο είναι η γειτόνισσα. 25. Α, μικρή. Ναι. Έτσι όπως το καταλάβω, νομίζω ότι είναι καμιά 60 η γειτόνισσα. Όχι, δεν είναι μεγάλη. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα. Όχι. Και διαφορετικό target group δηλαδή με την 60. Γενικά έχουμε πολύ νέο κόσμο στην πολυκατοικία. Ωραία πολυκατοικία είναι αυτή. Ναι, πολύ ωραία. Αυτοί μαγειρεύουν τίποτα. Ναι, αμέ. Εντάξει. Ναι, δούνε και λαβή. Α, δηλαδή μαγειρεύει μια μέρα, το κάνετε δηλαδή περιοδικά, ας πούμε. Εντάξει, άμα φτιάξεις κάτι. Εξαιτίας της κρίσης. Όχι, ξεκινήσει και εγώ. Πριν. Να σου πω τώρα, ποιο είπε η λέξη κρίση, Φέη. Εσένα που είσαι νέος άνθρωπος, που έχεις τη ζωή μπροστά σου, που έχεις κάνει μια πολύ δυνατή εκκίνηση επαγγελματικά. Σε τρομάζει όλο αυτό που γίνεται γύρω σου. Πάρα πολύ. Και τι έχεις αλλάξει στην καθημερινότητά σου. Κοίταξε, εγώ γενικά είμαι το άτομα που δεν είχα κάνει υπερβολές. Έτσι κι αλλιώς εγώ πέρασα πολύ ομαλά σε αυτή τη δουλειά. Και δεν είμαι από τις ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς που μπορώ να πω ότι πήρα κάποια χρήματα. Άρα
τώρα δεν μπορώ να πάρω τα αντίστοιχα. Mm-hmm. Και είχες και ένα άλλο τρόπο ζωής. Γιατί... Ναι, έτσι κι αλλιώς δηλαδή, εγώ δηλαδή στην ουσία συνεχίζω την φοιτητική μου ζωή. Απλά έχω φύγει από τους γονείς μου και συντηρούμε μόνη μου. Χωρίς όμως να κάνω σπατάλες ή κάτι τέλος πάντων εξεζητημένο, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Μόνη μου μένω, χαράτσι δεν έχω γιατί δεν έχω στο ενοικιωμένο. Οπότε, normal. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχα κάτι, μια συνήθεια την οποία αναγκάστηκα να περιορίσω, γιατί ποτέ δεν είχα αυτόν τον τρόπο ζωής. Το γεγονός ότι η δικιά σου γενιά, που είναι η γενιά της κρίσης, ναι. Όλους μας χαίρνει, αλλά τώρα λέω για σένα, δεν θα πάρει ποτέ τις αμοιβές που έπαιρνε η προηγούμενη γενιά που έκανε μεγάλη επιτυχία. Ποτέ. Γιατί ναι. Ακόμα και να φτάσεις να γίνεις top of the top, δεν πρόκειται να πάρεις πολύ μεγάλες αμοιβές, γιατί δεν θα δοθούν τα επόμενα χρόνια αμοιβές λόγω της κρίσης. Έτσι είναι δεδομένο. Σε στεναχωρεί αυτό, σε λυπεί, σε έχει προβληματίσει, σου έχει πει. Με στεναχωρεί η κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα, που το 95% των ηθοποιών είναι άνεργοι. Mm. Αυτό. Με στεναχωρεί στο ότι μπορεί την επόμενη σεζόν να μην βρίσκουμε δουλειά. Αυτό με λυπεί. Θεωρώ σίγουρο ότι δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει όμως νομίζω σε κανένα τομέα. Mm-hmm. Δηλαδή, στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν συμφοιτητές μου πρώην από τη νομική έχουν κάνει μεταπτυχιακά. Και πηγαίνουν σε ένα πολύ καλό δικηγορικό γραφείο και τους λένε ελάτε για 500 ευρώ και έχουν κάνει σπουδές σχεδόν 10 χρόνια. Μάλιστα. Με ένα ωράριο το οποίο δεν υπάρχει και όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι σημείο των καιρών και με στενοχωρεί το ότι η δική μας γενιά δεν έχει ελπίδες. Mm. Δηλαδή, εγώ σε αυτό προσπαθώ να μην είμαι απεσιόδοξη, να μην κοπούν τα φτερά μου και τα φτερά όλης της γενιάς μου. Γιατί θα νιώθουμε πάντα ότι θα είμαστε κάτω από μία εποπτεία, ότι ποτέ δεν θα αναπτερωθεί όλο αυτό το ηθικό μας και όλη αυτή η κατάσταση στη χώρα. Ο Στέλιος ο Μάινας, τη σκηνοθετεί νομίζω ο Γιώργος ο Κιμούλης, θα παίξει μαζί με τη Ματσούκα. Ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης. Ο Μαρκουλάκης σκηνοθετεί. Που έχουμε άφρο τον Κωνσταντίνο και ο Μαρκουλάκης σκηνοθετεί. Ναι, ναι. Έλα ρε, ωραίο. Σκηνοθετεί λοιπόν την πορνογραφική σχέση μαζί με τη Ματσούκα. Mm. Που εμφανίζονται οι μη γυμνοί εκεί στη θεατρική. Εσύ θα έκανες ποτέ γυμνό στο θέατρο? Ή μη γυμνό και τέτοιο, δηλαδή κάτι πιο αισθησιακό ή θα έλεγες όχι? Κοίταξε, θα το έκανα όπως π.χ. έκανα και στο νησί. Θα έκανα... Στο νησί, ναι, σωστά έκανες. Ναι. Θα έκανα αν κάτι το πίστευα. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια έργα που το έχουν αυτό το πράγμα ως δεδομένο. Γιατί ο συγγραφέας το έχει γράψει έτσι και όταν αυτό δίνεται με ωραίο τρόπο, εγώ δεν είμαι κατά. Εξάλλου, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι έχει περάσει λίγο η μόδα που γινόταν το γυμνό, γυμνό, γυμνό. Ναι. Δηλαδή. Για να γίνει. Για να γίνει. Νομίζω ότι και ο κόσμος περισσότερο. Πήρε και τη θέση του. Για πες. Νομίζω ότι και ο κόσμος. Θέλει να βλέπει για κάποιο λόγο να συμβαίνει αυτό. Ναι, όχι δεν για να... Ναι, νομίζω πλέον ότι δεν προκαλεί. Περισσότερο ναι, δεν προκαλεί. Ένα ημίγυμνο ή ένα ωραία φωτισμένο πλάνο, είτε είναι αυτό θεατρικό είτε κινηματογραφικό, παρά το γυμνό από μόνο του. Νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει... Πέρσι που είχες κάνει τη γυμνή σκηνή αυτή στο νησί, σου είχε πει δηλαδή... Αισθάνθηκες ότι πρέπει να απολογηθείς στους γονείς σου, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο κτλ. Όχι, το γνωρίζανε. Το γνωρίζανε. Είχαν πει τίποτα. Ήταν τόσο ωραία. Ναι, ρε παιδί μου, καθόλου χειδίο δεν ήταν. Αλλά θέλω να σου πω, όταν σου το είπες, δεν ξέραν πώς θα βγει. Θα σου πει, μα κορίτσι που θα σε δει γυμνή όλη η Ελλάδα, ξέρω εγώ, ας πούμε. Ναι, όχι, δεν μου είπανε κάτι τέτοιο. Παρόλο που η μαμά μου γενικά είναι πιο συντηρητική σε σχέση με τον μπαμπά μου. Κάτι που συνήθως είναι αντίθετο. Ναι, ναι, είναι λίγο πιο συντηρητική. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς εγώ δεν το συντηρώ αυτό κάνοντας μετά φωτογραφίσεις ή ένα σωρό.